Καλημέρα, Μαρία. Αυτή τη στιγμή πνέουν πάλι ισχυροί άνεμοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ενώ τα αεροσκάφη συμμετέχουν και οι επίγειες δυνάμεις κανονικά, που και που βλέπετε στο βουνό πίσω μου υπάρχουν αναζωπηρώσεις συνέχεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Φοβούνται μην πάει φωτιά κάτω στον Ασπόπυργο και ανατολικά προς την Πάρνηθα. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε όλα τα πυροσβεστικά υπάρχουν ισχυρότατε επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρα τμήματα και υδροφόρες του ΟΤΑ. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν δύσβατα σημεία που δεν μπορούν να πλησιάσουν. Αποτέλεσμα, ο στρατός να συμμετέχει με ένα κατερπίλαρ, να ανοίγει πρόσβαση στον δρόμο, οπότε να μπορούν τα πεζοπόρα στις μικρές εστίες να μπορούν να τις σβήσουν. Γιώργο, κινδυνεύουν σε αυτή τη φάση κατοικημένες περιοχές? Έχουμε τέτοια εικόνα? Τι λένε οι πυροσβέστες? Όχι, όχι. Καταρχήν να σας διευκρινίσω ότι η φωτιά είναι μακριά από το χωριό Στεφάνη Βιωτίας. Είναι πολύ μακριά. Είναι στο βουνό. Τώρα, αν κάηκαν κανένα δυο στάνες, δεν γνωρίζω από την πίσω πλευρά που είναι προς Ασπρόπυργο, δηλαδή η άλλη πλευρά. Mm-hmm. Μάλιστα, λοιπόν, δεν έχω εικόνα εγώ από εκεί. Αυτό τώρα που προσπαθούν να κάνουν οι πυροσβέστες, οι πυροσβεστικοί, είναι να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εμείς ακούμε ότι είναι ισχυρή άνεμη, φτάνει μέχρι εδώ αυτό που μας περιγράφεις, δηλαδή, και να περιοριστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.